Οι πρώτες δηλώσεις του δικηγόρου της, συγκλονισμένο είναι το Πανελλήνιο από την είδηση της μητέρας, η οποία άφησε την νεογέννητη κόρη της στην παραλία της Πλάζ στην Πάτρα, με αποτέλεσμα το βρέφος να βρει τραγικό θάνατο. Το νεκρό κοριτσάκι εντόπισαν το μεσημέρι της Τετάρτης, περαστικοί οι οποίοι σοκαρισμένοι από το αποτρόπαιο θέαμα ειδοποίησαν την αστυνομία και το λιμενικό. Οι άνδρες του λιμενικού, που ανέλαβαν την υπόθεση άρχισαν να ξετυλίγουν, σε συνεργασία με την αστυνομία, βήμα-βήμα το κουβάρι της υπόθεσης. Έτσι κατάφεραν σε λίγη ώρα να φτάσουν στα ίχνη της δράστριας, η οποία μετά την πράξη της επέστρεψε στο σπίτι που μένει μαζί με τη μητέρα της στην Πάτρα. Εκεί την βρήκαν οι αστυνομικοί μαζί με τους λιμενικούς και την οδήγησαν στην ασφάλεια του λιμεναρχείου, όπου κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη γυναίκα με αρχικά ε είναι πατρινή και ανήπαντρη μητέρα. Μάλιστα όταν την βρήκαν στο σπίτι της μαζί ήταν και η μητέρα της, έχει δύο μεγαλύτερα αδέλφια, το ένα ζει στην Αθήνα και το άλλο στο εξωτερικό. Ο δικηγόρος της, Γιάννης Αποστολόπουλος, υποστήριξε ότι κανείς από το οικογενειακό της περιβάλλον δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος. Επίσης είπε ότι η γυναίκα είναι σε κατάσταση σοκ και δεν γνώριζε ότι το βρέφος είναι νεκρός. Ο ίδιος ανέφερε ότι όταν την ρώτησε γιατί δεν άφησε το παιδί κάπου, αντί να το πετάξει στη θάλασσα, εκείνη δεν του απάντησε αλλά τον κοίταζε με απλανές βλέμμα, πρόσθεσε πάντως ότι γενικά δεν αντιμετώπιζε ιδιαίτερα προβλήματα.